Ελάχιστοι ίσως πίστευαν ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να κερδίσει τον Άρη με τους δύο top scorer της, τον Παταβούκα και τον Τζόρντα, να σημειώνουν λιγότερους από 30 πόντους συνολικά. Ο Κουντουράκης με 21 πόντους και άψογη στατιστική που μεταφράζεται σε 7 στα 9 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα και 6 rebound, ήταν μακράν ο κορυφαίος της ΑΕΚ. Και ο θρασίτατος Δημήτρης Ποδαράς η αποκάλυψη. Γιατί μόνο σε θράσους ή άγνοια κινδύνου μπορούν να μεταφραστούν τα 4 στα 11 τρίποντα του νεαρού γκάρ. Το σου πιστεύω το είχα τα τρίποντα και αυτό το έκανα. Ο Αριδάς ελάχιστα φοβήθηκε τον Μπέρι και έπαιξε καλή άμυνα πάνω στον Αμερικάνο. Είναι δύσκολος παίκτης, έχει πολύ καλές κινήσεις με πλάτη στο καλάθι και κοντά στη ρακέτα. Βέβαια, όχι ότι δεν τον υπολογίζω, απλώς δεν το φοβήθηκα. Και έπαιξα σαν να παίζα με ένα παίκτη της άξιό μου. Ο Τζόρνταν ήταν άστοχος, αλλά τα 3 στα 12 δίποντα ξεχάστηκαν μπροστά στις υπόλοιπες δουλειές που έκανε. 10 rebound, 2 κλεψίματα, 4 κοψίματα, ενώ πρόλαβε να δώσει ακόμη και 4 assist. Ο Πανταβούκας που δεν ξεκίνησε στην πρώτη πεντάδα βελτιώθηκε σημαντικά στο δεύτερο μέρος και τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 rebound, 6 assist, 3 κλεψίματα. Στα αποδυτήρια οι παίκτες της ΑΕΚ μιλούσαν για ανάσταση. Φαίνεται ότι αναστηθήκαμε, ξυπνήσαμε που λέμε, επιτέλους. Αλλά ο Κώστας Πανταβούκας θυμήθηκε ότι η ομάδα του διεκδικεί το Όσκαρ των απότομων αλλαγών και μεταπτώσεων. Πραγματικά είμαστε μια ομάδα που μπορεί να δημιουργεί και αρνητικές εκπλήξεις και θετικές εκπλήξεις. Και ο Άρης, ίδια γεύση με αυτόν που ιτήθηκε πριν από 2 εβδομάδες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Ολυμπιακό. 16 λάθη, 0 στην περιφερειακή άμυνα αφού δέχτηκε 9 τρίποντα και με τον Γκάλι σπίτι του και τον Λυπηρίδη καθυλωμένο για άγνωστους λόγους στον πάγκο, δεν θύμιζε σε τίποτα την παλιά καλή ομάδα. 14 σουτ για να πετύχει μόλις 8 πόντους και τα 8 rebound, οι 6 assist και τα 3 κλεψίματα δεν αποτελούν ελαφρυντικό. Ο Μπέρι σημείωσε 22 πόντους με 10 στα 15 δίποντα, πήρε 10 rebound, αλλά με 6 λάθη στο δεύτερο ημίχρονο μάλλον δεν πρέπει να αισθάνεται και πολύ ικανοποιημένος. Σούμποντιτς και Ιωάννου προσπάθησαν, ενώ ο Πετσάρσκι σημείωσε 14 πόντους, τους περισσότερους με εντυπωσιακά καρφώματα, αλλά ήταν εκτός τόπου και χρόνου στην άμυνα. Στην Αθήνα του Άρη χωρίς τον Νίκο Γκάλι δεύτερη ήττα. Η ΑΕΚ αναδεικνύεται πλέον σε κακό δαίμονα των πρωταθλητών, αφού και τις 3 φορές που τους φιλοξένησε στο Γεώργιος Μόσχος φέτος, νίκησε και τις 3. Και βέβαια για να συντηρηθεί η παράδοση που θέλει τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων να θυμίζουν καλογραμμένα θρίλερ, και ο χθεσινός αγώνας δεν διέφερε σε τίποτα. Μπορεί βέβαια αυτή τη φορά να έλειπε ο Μινάς Γκέκος, εκτελεστής του Άρη στα 2 προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν τη δουλειά τους καλά. 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Αγγελίδης εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Γιαννάκη και έδωσε το προβάδισμα στον Άρη με 67-68. 20 δευτερόλεπτα αργότερα το σκηνικό είχε αλλάξει. Ο Μισούνοφ αλλίωσε το σουτ του Τζόρνταν, αλλά ο Πανταβούκας πετάχθηκε ανάμεσα στους ψηλούς του Άρη, κέρδισε το επιθετικό rebound, έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ και το διεύρυνε με μία βολή φάουλ. Ο Άρης ξεκίνησε τη θεωρητικά τελευταία του επίθεση, αλλά ο Μπέρι διάλεξε τη χειρότερη ώρα για να κάνει το 7ο και καθοριστικότερο λάθος στον αγώνα. Οι διαιτητές Σιμεωνίδης της Ανίδης θεώρησαν ότι το φάουλ του Αγγελίδη στον Τζόρνταν δεν ήταν εσκεμμένο και ο Αμερικάνος της ΑΕΚ ευστόχησε σε μία από τις δύο βολές, κάνοντας το 71-68. Ο χρόνος που απέμενε αποδείχθηκε αρκετός για ένα ακόμη σουτ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρέθηκε περικυκλωμένος από οπαδούς της ΑΕΚ που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, πριν καλά-καλά προλάβει να δει την κατάληξη του τρίποντου που επιχείρησε. ΑΕΚ Άρης 71-68 λοιπόν, και μήπως αρχίζει να δημιουργείται παράδοση, ο λόγος στον Κώστα Πανταβούκα. Δύο φορές δημιουργούν σύμπτωση. Τρίτη φορά δημιουργεί παράδοση.